Αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κρατούμενος που έχει διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό μαζί με τον συγκατηγορούμενό του που έχει τεθεί επίσης σε καραντίνα, έφτασαν με κλούβα του τμήματος μεταγωγών στις φυλακές Χανίων. Μετά το σάλο που προκάλεσε το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε ως διακινητής των παράνομων μεταναστών που φιλοξενούνται στη Σιτία δεν γίνεται πουθενά δεκτός, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός. Εδώ πιαστήκαμε απροετοίμαστοι με αποτέλεσμα να εκτίθονται οι αστυνομικοί ακόμα περισσότερο, κρατώντας κάποιους ανθρώπους μέσα στα κρατήρια του ΑΤΑΦ Σιτίας, που δεν είναι ούτε ειδικά διαμορφωμένοι χώροι. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε λύση με τη δημιουργία ειδικού χώρου κράτησης στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων, όπου θα παραμείνει μαζί με τον συγκρατούμενό του. Παρά το γεγονός ότι το δικό του τεστ βγήκε αρνητικό, αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Ενέργειες που γίνανε τόσο από την Ένωσή μας, όσο από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου και με την Εισαγγελία, τελικά μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι φτιάξανε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα Χανιά. Σήμερα το απόγευμα ξεκίνησε και η διαδικασία απολίμανσης του αστυνομικού τμήματος Σιτίας, ενώ αύριο στις 11 το πρωί ξεκινά η διαδικασία εξέτασης των αστυνομικών που διαχειρίστηκαν το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξασφαλίστηκαν 25 τεστ. Είναι δίπλα σε γραφεία τα οποία τόσες μέρες εξυπηρετούν και πολίτες. Έρχονται σε κίνδυνο οι αστυνομικοί στο να κολλήσουν τον ιό και παράλληλα να είναι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να τον εξαπλώσουν και στην τοπική κοινωνία. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV για το ίδιο θέμα, ο Δήμαρχος Σιτίας διαβεβαίωσε ότι όσοι εμπλέκονται στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων μεταναστών λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Εκτιμώ ότι ίσως να γίνουν κάποιες αστοχίες, οι οποίες ευτυχώς τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται δεν είχαν κάποιες παρενέργειες ή κάποια έτσι, αρνητικά αποτελέσματα που δεν επιθυμεί κανείς. Ελπίζομαι να πάνε όλα καλά, όπως σας είπα, διότι εκτιμώ ότι τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας η διαχείριση είναι τα αρκετά καλά.